Ο Παναγιώτης και η Νικόλ στο καλύτερα δεν γίνεται! Αν υπάρχει παράδεισμος, τότε είναι στα μάτια σου. Στου κορμιού τα παλάτια σου. Καλώστα! Καλώστα! Αυτό μπορώ να το δείξω λίγο κάπου κοντινά, Κώστα. Που πες μου εσύ. Εντάξει. Περάστε. Ευχαριστούμε. Φτούσας. Περάστε. Κώστα μου, τι κάνεις. Φτούσας. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλά είσαι. Πόσο χαίρομαι που σε βλέπω. Κι εγώ. Καθίστε. Είσαι τόσο όμορφη από κοντά. Καλά και εσύ εννοείται. Απλά εννοείται, εντάξει. Η Νικολέτα... Αλλά ξεκινάω από τις κυρίες. Είσαι τόσο όμορφη. Τέτοιο δέρμα, τέτοια γλύκα τα μάτια της και το χαμόγελό της. Τώρα καταλαβαίνω Παναγιώτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ναταλία μου. Αλήθεια σου το λέω. Είσαι πολύ γλυκό πλάσμα. Ευχαριστώ. Και χαίρομαι γιατί η γλυκύτητα πρέπει να κερδίζει στη ζωή αυτή. Η αλήθεια είναι αυτή. Και η ομορφιά κερδίζει και η γλυκύτητα. Και είναι πολύ πιο ωραία από κοντά από ό,τι τη βλέπετε στην τηλεόραση. Και της το είπα και πριν ότι πραγματικά, Παναγιώτη, χτύπησες λαχείο, ε. Δηλαδή, σε προσέγγιση, λες, γιατί μετά... Γιατί? Όχι, εννοείται. Εννοείται. Εσύ, Νικόλ, βέβαια, χτύπησες τόσο αυτό. Εννοείται. Πολύ. Αυτό που με κέρδισε σε εκείνη είναι η αθότητα στα μάτια της, αυτό που είδες κι εσύ, το χαμόγελό της, μα πάνω απ' όλα η ψυχή της. Τέτοια καλοσύνη που έβγαζε σε κάθε γύρισμα, μπορεί να την πλήγωνα, μπορεί να την έφερα σε δύσκολη θέση. Μπορεί κάποιες φορές όντως να βλέπετε τον προβληματισμό μου, που δεν ήξερα και εγώ που βρίσκομαι, ήταν δύσκολο όλο αυτό για μένα. Παρ' όλα αυτά, είχε πάντα τον τρόπο της να με κερδίζει στις πιο δύσκολες στιγμές της. Δηλαδή, δεν ξέφευγε. Μπορεί να έκλαιγε, μπορεί λίγο να εκνευριζόταν, αλλά το έκανε με τόση γλυκύτητα που με έριχνε. Με τσαχπινιά, όλα. Φαινότανε και φαινότανε και η καλοσύνη της, φαινότανε και ότι είναι ένα πλάσμα επίμονο, αλλά με την καλή έννοια. Γιατί υπάρχουν και γυναίκες που είναι επίμονες και σου σπάνε τα νεύρα. Υπάρχουν όμως και οι επίμονες που σε συγκινεί η επίμονή τους, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Η Νικολέτα έχει μια συγκινητική επίμονη. Λοιπόν, έχουμε φτιάξει ένα βίντεο. Θα το απολαύσετε, πιστεύω, και οι δύο, θα συγκινηθείτε. Οι ωραιότερες στιγμές του Παναγιώτη και της Νικόλ. Έτσι το φτιάξαμε. Αγάπη μου. Θα σταυρώνω εγώ. Κολλάει το πλατό, κολλάνε τα χαλιά, κολλάνε τα τραπέζια. Μέλια είναι αυτά πραγματικά. Κολλάνε όλα, κολλάνε. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι, Παναγιώτη, και να μου πεις με το χέρι στην καρδιά, ειλικρινά. Εγώ παρακολουθούσα τον Bachelor από την πρώτη μέρα μέχρι την τελευταία. Σε άκουγα να λες ότι ήσουν πολύ μπερδεμένος, ότι είχε συναισθήματα. Μέχρι και την τελευταία στιγμή, μέχρι και την παραμονή του τελικού, ήσουν ανάμεσα σε δύο γυναίκες. Εγώ γιατί έχω την αίσθηση, μπορεί να μου πεις, κάνεις λάθος, Ναταλία, ότι είχες αποφασίσει αρκετά νωρίτερα υπέρ της Νικολέτας. Για πάντα. Μπορεί να κάνω λάθος. Αυτό είναι πραγματικά υποψία δική μου. Μπορεί να μου πεις όχι, Ναταλία μου, δεν είναι έτσι. Πέφτει παντόφλα. Όχι. Όχι, λέω, μήπως φοβάται να πει. Απλά είναι μια πολύ... Είναι λίγο περίεργη ερώτηση. Ναι. Και θα σου πω γιατί. Όντως, η Νικολέτα με κέρδισε από την αρχή. Ξεκάθαρα. Ναι. Κάποια στιγμή συζητήσαμε, αφού τελείωσε όλο αυτό, και μου ανοίχτηκε και εκείνη. Μου είπε, πιστεύω ότι εάν εκείνη την ημέρα δεν είχα βάλει αυτό το γκολ στο πέναλτι, να βγούμε ραντεβού μαζί, μπορεί να μην ήταν η ίδια η εξέλιξη. Νομίζω δεν θα ήταν το ίδιο. Ήταν πολύ καρμικό, δηλαδή όταν περπάτησε στο κόκκινο χαλί. Αυτό που λέμε ότι η αρχή είναι η μίμηση του παντός, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Ναι. Της είχα πει ότι όντως μου αρέσει πάρα πολύ, όντως ότι έχουμε χημεία, αλλά θα δώσω ευκαιρία και στα άλλα κορίτσια. Και εγώ έξω. Να σου πω την αλήθεια. Ναι. Κάποια στιγμή. Είχα έρθει κοντά και με άλλες κοπέλες. Βεβαίως. Το ξέρει η Νικολέτα πάρα πολύ καλά αυτό. Και όσο γινόταν αυτό, όλο αυτό με πίεζε πάρα πολύ. Υπήρχαν στιγμές που ήθελα να ανοίξει η γη και να με καταπιεί, να εξαφανιστώ. Κάποιες στιγμές είχα αποφασίσει, ναι, ότι θέλω την Νικολέτα, αλλά προς το τέλος το σκεφτόμουν. Και για άλλη κοπέλα. Και για τη Βίβια.
Γιατί όταν είσαι έγκλειστο σε ένα σπίτι και το μόνο πράγμα που βλέπει είναι κοπέλε. Mm-hmm. Οι κοπέλε βλέπουν εμένα. Mm-hmm. Δεν έχουμε επαφή με τον έξω κόσμο. Mm-hmm. Δεν μπορεί να ξεφύγει από αυτό. Θέλοντα και μη, θα μπει στο τρυπάκι να βάλει τον εαυτό σου και το μυαλό σου στη σκέψη και να τα βάλει όλα κάτω στο τραπέζι και να πει: έχω αυτόν τον άνθρωπο, έχω αυτόν τον άνθρωπο, έχω αυτή την ψυχή, έχω και αυτή την ψυχή. Τι μου ταιριάζει, τι δεν μου ταιριάζει. Και μια σχέση πρέπει να περνάνε και οι δύο καλά και να είναι χαρούμενοι. Οπότε κατάλαβα προς το τέλος ότι η Νικόλα ήταν αυτή που μου ταιριάζει πιο πολύ. Αυτό που έλεγες, Παναγιώτη μου, σε όλες, ότι έχω συναισθήματα για σένα και αυτό και ίσχυε. Δηλαδή θέλω να πω, ή τους το έλεγες απλά για να μην. Όχι, φυσικά. Να μην αισθάνονται άσχημα. Δεν θα έπαιζα ποτέ με την ψυχή τους. Ποτέ. Με την ψυχή τους και την ψυχολογία τους, καταρχήν. Γιατί αναρωτιέμαι πώς γίνεται να έχεις συναισθήματα για πολλές. Αυτό. Το είπα πριν. Γιατί όταν είσαι έγκλειστος σε ένα χώρο και το μόνο που βλέπεις είναι αυτά τα κορίτσια. Πέρασα μαζί τους πάρα πολλά. Πήδηξα αεροπλάνα. Πράγματα που δεν έχω ξανακάνει στη ζωή μου. Mm-hmm. Τα κορίτσια μου άνοιξαν την καρδιά τους. Θέλοντας και μη, όλο αυτό το πράγμα σου δημιουργεί πάρα πολύ δυνατά και έντονα συναισθήματα. Δεν το καταλαβαίνεις, έρχεται ξαφνικά από μόνο του. Εκεί δηλαδή που μπαίνεις μέσα και λες: OK, θα το ζήσω, και όπου βγει ξαφνικά, σου έρχεται ένα τούβλο στο κεφάλι και λες: έχω χάσει και τον ίδιο μου τον εαυτό. Υπήρξε κάποια που με την ανακοίνωση του ονόματός της ότι αποχωρεί στην τελετή των Ρόδων, να θύμωσε πραγματικά πάρα πάρα πολύ που να σε έφερε σε δύσκολη θέση? Μην μου πεις το όνομά της, γιατί ξέρω ότι είναι δύσκολο να πεις όνομα και δεν θέλω κι εγώ να εκφράσουμε κανένα κορίτσι. Ήταν πολύ δύσκολο κάθε φορά που έπαιρνε αυτή την απόφαση. Το ξέρω, το ξέρω. Δεν νομίζω ότι είχαν νευριάσει, ότι είχαν εκνευριστεί. Mm. Ήταν ίσως λίγο πιο πολύ απογοήτευση. Αυτό που ήθελα να τους εξηγήσω είναι ότι δεν μ' άρεσε η λέξη «διώχνω». Δεν ήθελα να ακούσω σε καμία των περιπτώσεων ότι ο Παναγιώτης έδιωξε αυτή την κοπέλα. Δεν μ' άρεσε αυτή η λέξη «διώχνω». Είναι πολύ άσχημη λέξη. Mm-hmm. Απλά ένιωθα ότι δεν ταιριάζουμε. Ναι. Ήταν και κανόνος του παιχνιδιού, ούτως ή άλλως. Έτσι είναι το φορμάτ, παιδιά. Έτσι είναι το παιχνίδι. Έπρεπε κάποια να φεύγει κάθε. Δεν γίνεται να τις κρατήσεις στο τέλος όλες. Θα πω κάτι που ίσως φανεί λίγο περίεργο. Δεν θα το πω απλά για να ανέβω εγώ στα μάτια κανενός. Δεν το έχω ανάγκη. Πραγματικά είμαι πολύ χαρούμενος που γνώρισα αυτά τα κορίτσια μέσα από το The Bachelor και εύχομαι, γιατί νομίζω είδα το τρέιλερ, ότι πάμε για δεύτερο. Βέβαια, εύχομαι πραγματικά στον επόμενο και στις υπόλοιπες κοπέλες να ζήσουν αυτό που ζήσαμε εμείς. Μέσα από την καρδιά μου. Νικολέτα, να έρθω λίγο σε σένα. Είδα τους γονείς σου, είδα ότι έχεις δύο γονείς και έναν αδερφό που έχουν χιούμορ, έχουν πλάκα, είναι μοντέρνοι άνθρωποι, είναι πολύ ανοιχτοί. Πώς πήρες την απόφαση να δηλώσεις συμμετοχή? Δηλαδή, κυνηγούσες το όνειρο, ήθελες απλά να ζήσεις μια περιπέτεια και είπες, κι αν γνωρίσω τον άντρα της ζωής μου, τον γνώρισα. Δεν πειράζει. Τι είχες στο μυαλό σου? Πραγματικά δεν ξέρω τι είχα στο μυαλό μου, γιατί είχα μια πολύ καλή και σταθερή δουλειά στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Οπότε θα ήταν δύσκολο να την αφήσω για να πάω σε κάτι που δεν ξέρω τι θα συναντήσω. Ήθελα να κάνω κάτι για μένα. Mm-hmm. Από την άλλη σκεφτόμουν ότι ίσως και να γνωρίσω τον έρωτα της ζωής μου. Ναι. Μέσα από όλο αυτό. Μπορεί να ήταν ένα παιχνίδι, αλλά για μένα δεν ήταν και φάνηκε από την πρώτη στιγμή. Και σταματάει το αυτοκίνητο λοιπόν την πρώτη βραδιά. Σταματάει, κατεβαίνεις εσύ με το υπέροχο φόρεμά σου και με τα πομπόν της cheerleader και βλέπεις μπροστά σου αυτόν τον άντρα. Και λες, Παναγία μου, τι πάθαμε, ή αργότερα άρχισες να τον ερωτεύεσαι? Ήτανε μπαμ και κάτω, αυτό ρωτάω. Όταν τον πρωτοείδα, σάστησα. Δηλαδή έμεινα λίγο. Λέω, τώρα να πάω, να μην πάω, να γυρίσω πίσω, τι να κάνω? Πήγα, μου χαμογελάει και έχω πάθει σοκ. Και απλά τον κοιτάω έτσι. Το χαζεύω. Αλλά δεν ήταν. Από εκείνη τη στιγμή και μετά που βγήκαμε το πρώτο ραντεβού, άρχισα να νιώθω πράγματα για εκείνον. Γιατί με κέρδισε. Τι άρχισε, αφού μου λέγες να φύγουμε τώρα. Το ραντεβού, ναι. Καλά σου λέει. Ναι. Αφού έλεγες όλο το παιχνίδι, έλεγες παράτατε σε όλες που φεύγουν. Παράτατε σε όλες, πάμε να φύγουμε τώρα, του λέγες. Άφευγα. Εγώ νομίζω θα κάνω τη βαλίτσα μου. Ναι. Εσύ, ναι. Εκείνος πώς θα τα παρατήσει όλα? Το παιχνίδι είναι συγκεκριμένο. Θα τις παρατήσει όλες. Είπα εγώ να το ρισκάρω να το ρωτήσω. Νικολέτα, υπήρχε κάποια στιγμή που σε νευρίασε πραγματικά? Μία ήταν. Πραγματικά όμως, παιδί μου, όχι από ζήλια. Που να πεις, όχι ότι επειδή ζήλεψες, ότι ρε παιδί μου δεν θέλω, δεν αντέχω άλλο με τον Παναγιώτη. Ήτανε δύο φορές ήταν αυτές.
Ποιες ήταν αυτές οι δύο, για λέγε. Μία ήταν στο καράοκε. Μία ήταν στο καράοκε, ναι. Γιατί? Γιατί το βράδυ νομίζω είχαμε μαλώσει και κάτι είχε γίνει με αυτό με την Τζέιν που προσπαθούσα να στο πω και δεν το καταλάβαινες. Αυτό με την Τζέιν ακόμα, μέχρι και τώρα αυτό ζω. Με την Τζέιν, ναι. Με ήταν αυτή η φορά και η άλλη ήταν που ήρθε στη βίλα να με επισκεφτεί και μαλώσαμε που κλώτσε τον κάδο. Αυτό ήταν ωραίο, ρε, εσύ. Εμένα θα μου άρεσε να κλωτσάνε κάδους για μένα. Κανένας δεν έχει έρθει μια φορά να ρίξει μια κλωτσιά σε ένα κάδο και να μου πει ποτέ. Αύριο, ρε, Ναταλία μου, θα σου ρίξω εγώ μια κλωτσιά σε ένα κάδο. Αυτό έδειξε πάθος. Δεν είσαι άδικη. Όταν ήρθε και μαλώναμε, πραγματικά ήθελα να φύγω. Ναι, εκείνη τη στιγμή κατάλαβα ότι θέλει να φύγει πραγματικά, ναι. Νικολέτσα. Δεν το έχεις κάνει όμως για καμία άλλη. Ήταν η μοναδική φορά που πήγες εκτός καθιερωμένων, προγραμματισμένων ραντεβού και είπες στην παραγωγή, πείτε της να βγει έξω, θέλω να της μιλήσω. Ξέρεις τι γινότανε. Απλά η Νικολέτα ήθελε κάθε φορά να ακούει το κάτι παραπάνω από εμένα. Ναι, κάτι που εγώ δεν γινόταν να το κάνω αυτό. Έπρεπε να είμαι πάρα πολύ προσεκτικός στο τι θα εκφράσω στην κάθε κοπέλα. Γιατί εκείνη τη στιγμή μπορεί να νιώθω 1000 πράγματα και να είναι αληθινά. Αλλά είμαι ένας άντρας 30 χρονών, έχω κάνει τις σχέσεις μου, έχω εμπειρία και ξέρω ότι πρέπει να είμαστε λίγο μετρημένοι γενικά στο τι θα εκφράσουμε στα συναισθηματικά μας. Mm-hmm. Για να μην πληγώσουμε τον άλλον. Σωστό. Και η Νικολέτα ήθελε συνέχεια το κάτι παραπάνω. Δεν της άρεσε αυτό που της έλεγε. Αλλά θέλω να σας πω ότι εκείνη η μέρα μας έφερε πιο κοντά. Πιο κοντά. Ναι. Να κάνω την ίδια ερώτηση που έκανα σε σένα και στον Παναγιώτη. Σου γίνεται η πρόταση να είσαι ο πρώτος Έλληνας μπάτσελορ. Τι σκέψεις περάσαν από το μυαλό σου όταν τα έβαλες κάτω και τα ζήγησες? Σίγουρα δεν απάντησες αμέσως ναι, έρχομαι. Το σκέφτηκες. Σκέφτηκες κάποια υπέρ, κάποια κατά. Τι ήταν αυτό που σε έκανε να. Τι ήταν αυτό που έκανε τα υπέρ να υπερισχύσουν? Νομίζω αυτό φάνηκε. Ό,τι και να πω, εγώ είναι λίγο. Και ακόμα φαίνεται. Γιατί μπήκα μέσα στο The Bachelor. Νομίζω φάνηκε. Ξεκάθαρα. Είναι μια εμπειρία την οποία. Θεωρώ ότι είναι δώρο Θεού να τη ζήσει κάποιος. Mm-hmm. Είδα το The Bachelor στο εξωτερικό και ήταν κάτι πραγματικά που μου άρεσε πάρα πολύ. Τι θα συμβούλευες τον επόμενο, αυτόν που θα είναι ο Bachelor νούμερο 2, αν έρθει και σου πει εσύ, Παναγιώτη, δώσε μια συμβουλή. Πες κάτι, ένα tip. Να είναι ο εαυτός του. Yes. Αυτό, να είναι ο εαυτός του και πραγματικά θεωρώ τη γυναίκα το πιο υπέροχο πλάσμα στον πλανήτη. Ναι. Νιώθω τυχερός που μπήκα εκεί μέσα και γνώρισα όλες αυτές τις γυναίκες. Και θα του πρότεινα ότι πρέπει να σεβαστεί όλες μία προς μία το ίδιο ακριβώς. Αυτό. Αυτή θα ήταν η συμβουλή μου και να τον εαυτός του. Και εσύ τι θα συμβούλευες ένα κορίτσι που θέλει αυτή τη στιγμή να δηλώσει υποψηφιότητα για τον Bachelor 2? Να μην συλλεύει τόσο πολύ για αρχή. Να είναι 100% ο εαυτός της, να είναι ειλικρινής, να μην φοβάται να εκφραστεί. Δεν φοβήθηκα στιγμή να εκφράσω ούτε τα συναισθήματά μου. Νομίζω ότι η Νικολέτα δεν άλλαξε από την αρχή μέχρι τώρα. Όντως. Και ίσως είναι αυτό που. Τι. Αυτό με κέρδισε. Τι θα κάνετε τις επόμενες μέρες, πείτε μας, ποια είναι τα σχέδιά σας. Όχι, βραχυπρόθεσμα μιλάω, όχι στο μέλλον. Τι θα κάνετε τις επόμενες μέρες? Θα αφήσουμε λίγο μαζί να ξεκουραστούμε, να αποφορτιστούμε λίγο από όλο αυτό, γιατί δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει ακόμα. Λογικό. Είναι και το lockdown στη μέση, που αυτό δυσκολεύει τις ζωές όλων μας. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά φαντάζομαι πάνω απ' όλα πρέπει να προσέχουμε. Φαντάζομαι ένα ταξίδι, ας πούμε, και δεν μπορείτε. Α, συζητηθεί. Εννοείται. Εννοείται, μακριά. Αλλά εντάξει, θα περάσουμε λίγες μέρες μαζί, αλλά μετά θα επιστρέψω κι εγώ λίγο στους γονείς μου. Εάν δεν περάσει τις γιορτές η Νικολέτα με τους γονείς της, βλέπω ο μπαμπάς να με κρεμάει με το κομπολόι που του χάρισα. Του χάρισες και το κομπολόι, αυτό ρε θηρίο, πραγματικά. Εγώ του Ολυμπιακού το κομπολόι. Σου χάρισα πάρα πολύ, πάρα πολύ. Είναι αξιαγάπητος άνθρωπος. Είναι αξιαγάπητος και έχει πάρα πολύ χιούμορ. Τίποτα, θα πηγαίνουμε μαζί στο γήπεδο, θα βλέπουμε και τον Πάκη τον Ολυμπιακό και θα πανηγυρίζουμε για τις δύο ομάδες. Η μητέρα σου τι σου είπε, off the record? Η δική μου ή η δική σου, δική σου για την Νικολέτα. Α. Σου είπε, αυτή είναι. Με την κυρία Μαρία πόσο αγχώθηκα όταν τους γνώρισα. Άρχισε τις ερωτήσεις. Τι να σου πω πραγματικά. Σου είπε, γιατί η μάνα, ρε παιδί μου, για έναν άντρα πάντα παίζει ρόλο. Ναι, βέβαια. Γενικά η μητέρα μου δεν της αρέσει να ασχολείται πολύ με τις σχέσεις μου και με τα προσωπικά μου. Το μόνο που θέλει είναι να με βλέπει χαρούμενο. Από τη στιγμή που βλέπει στα μάτια μου ότι είμαι χαρούμενος, είναι και εκείνη.
Και... Δεν θέλω να το πω αυτό. Έλα, αλλά πραγματικά την Νικολέτα την ξεχώρισα την πρώτη στιγμή. Μου το έχει πει ένα εκατομμύριο φορές. Είδες. Το ένστικτο της μάνας. Είδες τώρα. Δηλαδή, όταν την είδα, μου λέει, δεν χρειάζεται να μου πεις ποια έχεις επιλέξει. Με ξέρει, με έχει περάσει τα κτηνογραφία, με ξέρει απ' έξω για να κάνω τώρα. Πόσα φιλιά έδωσες όλο το παιχνίδι, τα μέτρησες ή όχι? Με την Νικολέτα ρωτάμε. Με την Νικολέτα,